πραγματικά, να το ξέρεις αυτό. Υπήρχε στα ειδικά, στις λίστες εκεί, στα στατιστικά και στην παρουσίαση που μας έκαναν. Αυτό έλειπε να μην έχει γίνει διατριμνία. Όχι, συνήθως γίνεται. Ο πρώτος σκόρ είναι από μια μεγάλη ομάδα που έχει βάλει πολλά γκολ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή από μια Ιταλία, μια Γερμανία. Είναι λογικό αυτό. Έτσι, οι ομάδες που υποτίθεται βάζουν περισσότερα γκολ. Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Για μένα είναι μεγάλη τιμή αυτό που γίνεται. Είναι μεγάλη χαρά για μένα ότι βγήκα πρώτο σκόρ. Πρώτα απ' όλα γιατί πέρασε η ομάδα. Γιατί άμα δεν περνούσε θα ήταν ό,τι χειρότερο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, από εκεί και πέρα έχουμε πάρα πολύ καιρό ακόμα για να σκεφτούμε το Μουντιάλ. Είναι 6 μήνες ακόμα σχεδόν. Πρωταρχικός στόχος είναι να είμαστε προετοιμασμένοι κατάλληλα όλοι οι ποδοσφαιριστές έτσι ώστε να πάμε στο Μουντιάλ και να έχουμε παιχνίδια και να είμαστε υγιείς. Από εκεί και πέρα, όσο θα πλησιάζει η ώρα, τόσο και πιο πολύ θα το σκεφτόμαστε. Αλλά πιστεύω δεν θα δημιουργεί στρες. Ίσα-ίσα σε γεμίζει χαρά γιατί, όπως είπαμε, είναι το μεγαλύτερο παγκόσμιο γεγονός που πρόκειται να γίνει. Πάντως στο περιθώριο της κλήρωσης που έγινε στο Cape Town στις αρχές Δεκεμβρίου φάνη και αφού είχε γίνει κλήρωση έλεγαν πολλοί ότι αν η εθνική δείξει το πρόσωπο που έδειξε στο τελευταίο εκτός έδρας μας της Ουκρανίας δηλαδή ενώ σοβαρότητα, αποτελεσματικότητα μπορεί να προκριθεί και πραγματικά δεν ξέρω αν είδε το πρώτο μάτς της Νιγηρίας στο Κόπα Αφρικα δείχνει ότι είναι ομάδα που έχει αδυναμίες και μπορούμε να τη χτυπήσουμε. Οπωσδήποτε. Είπαμε, άμα είμαστε εμείς σοβαροί και πειθαρχημένοι σε όλους τους τομείς, πιστεύω ότι μπορούμε να καταφέρουμε γιατί δεν είναι το φόβητρο ούτε η Νιγηρία ούτε η Κορέα το φόβητρο των προηγούμενων χρόνων. Ειδικά η Νιγηρία. Με την Κορέα ήσουν στην Αγγλία που παίξαμε στο γήπεδο της Φούλαμ, δεν θυμάμαι. Ναι, 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 ήμουν και εκεί και στο Confederation. Που είχαμε παίξει με τους, ναι, ναι, με τους Ιαπωνέζους, δεν είχαμε παίξει εκεί. Ναι, ναι, ναι. Πάντως είναι μια περίεργη σχολή έτσι, παίζουν περίεργο... Είναι περίεργη σχολή, είναι πολύ τρέξιμο, κατοχή μπάλας, αλλά κάτι λείπει σε αυτή την ομάδα. Ναι. Κάτι λείπει, ναι. Ναι, θυμάμαι στο γήπεδο της Φούλαμ, ενώ ήμασταν γενικότερα καλύτεροι, μας έβαλαν ξαφνικά ένα γκολ στο... Προς το τέλος και ένα φάουλ και μας πήραν το παιχνίδι. Είναι λίγο... Πάντως όλα θα κρυθούν για μένα από το πρώτο παιχνίδι. Από την πρώτη αγωνιστική. Μπράβο, ναι, ναι. Μια καλή αρχή πιστεύω ότι μετά παίρνεις και ψυχολογία διαφορετική. Γιατί εμείς παίζουμε με την Κορέα, παίζει η Αργεντινή με την Νιγηρία και δεύτερο παιχνίδι έχουμε την Νιγηρία. Δηλαδή είναι καλό το πρόγραμμα. Είναι καλή σειρά των αγώνων και είναι καλή σειρά. Που ναι, ναι. Με τους Αργεντίνους παίζουμε την τελευταία αγωνιστική. Ακριβώς. Ναι. Θεωρητικά είναι βατό το πρόγραμμα για μας. Από εκεί και πέρα πρέπει να δείξουμε εμείς χαρακτήρα, να είμαστε εμείς σοβαροί και να. Κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Η Αργεντινή είναι μια Λάτιν ομάδα, από τη Λατινική Αμερική, η Κορέα από την Ασία, η Νιγηρία από την Αφρική. Τρεις διαφορετικές περιοχές του κόσμου, τρία εντελώς διαφορετικά ποδοσφαιρικά στυλ. Αυτό το σκέφτεστε καθόλου, δηλαδή δεν είναι αυτό που αντιμετωπίζετε καθημερινά στον ευρωπαϊκό χώρο, δηλαδή ομάδες ευρωπαϊκού στυλ με συγκεκριμένα πλάνα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Όπως εδώ και η Ελλάδα έχει ένα διαφορετικό στυλ, ο οποίο δεν ξέρουν αυτέ οι ομάδε. Α, σωστό και αυτό, βεβαίως. Από και πέρα, εμείς θα δουλέψουμε πάνω σε αυτά που πρέπει να, πάρουμε, να κάνουμε εμείς. Οπωσδήποτε θα δούμε τους αντιπάλους μας, θα τους βάλουμε κάτω, θα δούμε τι παίζουν και ποιοι όχι και πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, να τα απεξέλθουμε σε αυτή τη διοργάνωση και να κάνουμε κάτι καλύτερο. Α, στις 3 Μαρτίου στο Πανθεσσαλικό θα παίξουμε με τη Σενεγάλη, που έχει περίπου το ίδιο στυλ με την Νιγηρία. Ναι. Είναι πολύ καλό, υπάρχει στα Σκαρία και ένα φιλικό να πούμε στο Φάνη στο περιθώριο της προετοιμασίας που θα κάνουν στο Μπαντραγκάζ της Ελβετίας με την Ιαπωνία. Παραγουάι. Με την Παραγουάι, είναι μια ομάδα και ξέρω ότι υπάρχει και μια πρόταση από την Ιαπωνία που θα προετοιμάζεται μάλλον στην Ευρώπη εκείνο το διάστημα και υπάρχει περίπτωση να παίξουμε για να έχουμε και μια αντίστοιχη σχολή με την Νότιο Κορέα. Αλλά και η Παραγουάι είναι μια ομάδα που. Με την Αργεντινή. Θεωρώ ότι είναι καλές οι επιλογές και της τεχνικής ηγεσίας και του ΣΕΠΟ. Πιστεύω ήταν ό,τι καλύτερο πάνω σε αυτά τα θέματα. Ακριβώς. Η Σενεγάλη είναι μια πολύ καλή ομάδα και η Παραγουάι είναι και ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά και η Αργεντινή φάνη δεν είναι αχτύπητη. Έτσι έδειξε αδυναμίες στην προκριματική φάση. Είδες πώς πήρε την πρόκληση. Ναι, ναι, έδειξε αδυναμίες στην προκριματική φάση. Οπωσδήποτε είναι το φαβορί στον όμιλο, αλλά πρέπει να το αποδείξει μέσα στο γήπεδο. Και ξέρεις, ψοφάνε και αγκρίνια η Αργεντινή, έτσι, όταν πάει κάτι στραβά. Οπωσδήποτε. Μέχρι την τρίτη αγωνιστική προλαβαίνουμε. Και ξέρεις, τους χρωστάμε κάτι, έτσι, γιατί όχι μόνο μας είχαν κερδίσει στην Αμερική, που πήγε στην κάμερα, τη θυμάσαι τη σκηνή, που πήγε ο Μαραντόνα και βγάλει τη γλώσσα μπροστά στην κάμερα.
τότε μόλις μας έβαλε τον γκολ. Μετά από λίγες... Δεν μπορούμε να πούμε τώρα χρωστάμε και κανείς δεν χρωστάει σε κανένα. Πώς είναι να περάσουμε εμείς το δεύτερο αγώνα και να χάσουμε την Αργεντινή και ξανασυναντήσουμε στον τελικό. Δεν με πειράζει. Το θέμα είναι άλλο ότι μας κέρδισαν τότε και βέβαια ήταν πολύ καλύτερη ομάδα, δεν το συζητάμε. Αλλά βρέθηκε τον παρισμένος ο Μαραντόνα. Και εμείς βρεθήκαμε στο Καναβάτσο. Αλήθεια, Φάνη, σκέφτεστε ότι η Εθνική μπορεί να κάνει, αν όχι ένα ανάλογο θαύμα με αυτό της Πορτογαλίας, εν πάση περιπτώσει μια πορεία αξιοσημείωτη και σίγουρα την πιο σημαντική που έχει κάνει ποτέ η Εθνική σε Μουντιάλ, διότι την προηγούμενη φορά δεν τα κατάφερε που πήγε σε Μουντιάλ. Αντιθέτως, θα έλεγα. Δηλαδή, να προκριθεί στη δεύτερη φάση και ίσως ακόμα παραπέρα στην συνέχεια. Το σκέφτεστε, το έχετε στο μυαλό σας, γιατί μίλησε ακόμα και για τελικό πριν από λίγο. Εντάξει, τώρα θα είναι λόγω χάρη. Δεν μπορούμε ναι, να πούμε ούτε για τίποτα. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι να πάμε εκεί, να κάνουμε μια πολύ καλή πορεία. Και το μόνο που είμαστε εκεί είναι μεγάλη επιτυχία. Αν κάνουμε και μια λίγο καλύτερη πορεία, πιστεύω και περάσουμε έστω και τον όμιλο, πιστεύω θα είναι ακόμα πιο μεγάλη επιτυχία και πιστεύω ότι υπάρχουν οι ελπίδες. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν. Αλλά πρέπει να πάμε εκεί πέρα να δούμε πώς είναι τα πράγματα, να δουλέψουμε και να είμαστε σοβαροί, όπως το είπα την αρχή. Πάντως να σου πω κάτι τώρα στο περιθώριο, όταν είχε τελειώσει η κλήρωση στο Cape Town και ήταν ο προπονητής της Γαλλίας και μιλούσε μεγάλους δημοσιογράφους μετά τις live συνεντεύξεις στην τηλεόραση, έτσι, στα off the record που έλεγε. Του έλεγαν τι θα γίνει, πώς θα περάσουμε. Η Γαλλία είναι στον πρώτο όμιλο μαζί με την Νότιο Αφρική, το Μεξικό. Δεν θυμάμαι την τέταρτη ομάδα. Μπορεί να σταυρώσει. Λογικά με Μεξικό ή με Γαλλία. Και έλεγε στους Γάλλους δημοσιογράφους, μιλάει για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Λέει εντάξει, παίζουμε με τους Γεπεδούχους, είναι και το Μεξικό καλή ομάδα. Πιστεύω μπορούμε να προκριθούμε, να τερματίσουμε πρώτοι στον όμιλο, λέει. Και του λέγανε και μετά, μετά λέει, βλέπω την Ελλάδα του Ρεχάγκελ. Και λέει μην την υποτιμάτε γιατί είναι μια ομάδα που δύσκολα χάνει. Έλεγε ο Ντομενέκ στους Γάλλους δημοσιογράφους. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, δηλαδή από την μέρα της κλήρωσης άρχισε να έχει στο μυαλό του τι θα γίνει και μετά. Δηλαδή μας υπολογίζουν, δεν μας έχουν έτσι για πέταμα. Οπωσδήποτε. Δεν είναι τυχαία ομάδα. Μετά από αυτό που έγινε στην Πορτογαλία, δεν είναι τυχαία ομάδα. Σωστά. Όλοι μας υπολογίζουν και όλοι σέβονται την Ελλάδα πλέον. Μακάρι, Φάνη, να σας δούμε και στην επόμενη φάση, στο Port Elizabeth, στο παιχνίδι με τη Γαλλία ή το Μεξικό. Αν τερματίσουμε δεύτερη, γιατί μπορεί να τερματίσουμε και πρώτη. Έτσι, μπορεί να βγούμε. Είναι ένας όμιλος πάντως, μπορεί να βγουν και τέταρτη, από πρώτη ως τέταρτη. Αυτό είναι. Όλες οι θέσεις είναι παίζονται. Πάντως έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, Φάνη, αγάπης για σένα από όλη την Ελλάδα, από την και πατρίδα από σου εκεί στη Θεσσαλία, από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα, από τον Πειραιά, από τα νησιά, από τη Θήβα, από πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας και όλοι λένε αν θα γυρίσει το καλοκαίρι στην Ελλάδα, ο ένας λέει για τον ΠΑΟΚ, άλλος λέει για τον Ολυμπιακό, άλλος λέει για τον Παναθηναϊκό. Και ένας για τη Λάρισα. Ναι, και ένας για τη Λάρισα. Όλοι κάπου σε θέλουν. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι ότι κάτι καλό έχω κάνει στη ζωή μου. Ασφαλώς, ναι. Εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι. Το αν θα γυρίσω στην Ελλάδα, πρέπει να υπάρξει πρόταση για να γυρίσω στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να γυρίσω μόνος μου, να πω γύρισα. Σωστό κι αυτό. αλλά πρωταρχικός μου στόχος είναι να παραμείνω όσο το δυνατόν πιο πολλά χρόνια μπορώ στο εξωτερικό, γιατί είναι μια μεγάλη εμπειρία και θέλω να τη ζήσω όσο πιο πολλά χρόνια γίνεται. Αλήθεια, όλοι το λέτε αυτό. Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα στο εξωτερικό για έναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή υψηλού επίπεδου. Και εδώ στην Ελλάδα, πρώτο σκόρερ ήσουν σε μια μεγάλη ομάδα. Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα στη Γερμανία, για παράδειγμα. Όπως είπες, βγήκα πρώτο σκόρερ στην Ελλάδα και αυτό ήταν. Βγήκα πρώτο σκόρερ στη Γερμανία και 70 εκατομμύρια κόσμο ήταν πολύ διαφορετικό απέναντι σε μένα που δεν με έχει ξανακάνει, έτσι. Στον δρόμο εννοείς, στην καθημερινότητά σου. Στην καθημερινότητά μου, στη ζωή μου, πήγαινα ας πούμε σε άλλες πόλεις και υπήρχε σεβασμός. Αυτό πάει να πει πάρα πολλά. Ναι. Ο σεβασμός ακόμα και από τον αντίπαλο. Έχει περάσει 2,5 χρόνια, ναι. 3 χρόνια είναι το ίδιο για μένα. Είδες, σεβασμό. Σεβασμός από τον αντίπαλο. Αυτό κάτι που δεν υπάρχει εδώ, στην Ελλάδα. Που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Αφού δεν για υπάρχει τον διπλανό μας, για αυτόν που δείχνει την αξία του. Η παιδεία που ζουν εδώ πέρα είναι πολύ διαφορετική. Και αυτό πιστεύω κάνει την αλλαγή όλη. Φάνη, επειδή πρέπει να πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων, να σε αποχαιρετήσουμε, να σε ευχαριστήσουμε με ένα μήνυμα από τον Τόλι από τον Βόλο που λέει σας περιμένουμε πώς και πώς στο Βόλο, Φάνη, να σας βοηθήσουμε ακόμα και στο φιλικό. Και νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο, καλύτερος επίλογος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή μέρα στον Ιωνισμένο Βερολίνο. Καλή προπόνηση μετά, Φάνη. Και στην οικογένειά σου. Να σε καλά. Γεια.